σε μια καινούργια εκπομπή «Ο Κόσμος» εδώ στο διαδίκτυο. Μια ιδιαίτερη εκπομπή που έχει μεγάλη ακροματικότητα στο παρελθόν από το καλοκαίρι που ξεκινήσαμε. Και βέβαια δεν είχαμε τόσες πολλές συνεντεύσεις, διότι ο κόσμος έχει πρόβλημα, φοβάται να βγει στο γυαλί αυτή την εποχή. Είναι τόσο δυθάρεσες οι εποχές που ζούμε, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή «Ο Κόσμος». Μαζί μας συνοδεύεται και το κανάλι Sky εδώ στην εκπομπή και μας παρακολουθεί και θα βγει και στο τηλεόραση του Sky, αγαπητοί φίλες και φίλοι, και η εκπομπή «Ο Κόσμος». Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το Sky. Τέλος πάντων, ήθελα να πω το εξής, φίλες και φίλοι, ότι η εκπομπή «Κόσμος» έχει αλλάξει πλέον τίτλους και θα έχει 13 λεπτά διάρκεια από τα 15 λεπτά, δηλαδή 2 λεπτά είναι οι τίτλοι, προς και τέλος της εκπομπής, αρχή και τέλος της εκπομπής, και έτσι θα μπορούμε να κάνουμε συνεντεύξεις και ρεπορτάζ, εξωτερικά ρεπορτάζ, από εδώ και σε εξής, για να παρουσιάζουμε στο διαδίκτυο στην εκπομπή «Κόσμος». Βέβαια, το μοτίβο των τίτλων, όπως είδατε, είναι λίγο παλαιομοδίτικος, αλλά αυτό βρήκα και σας έβαλα, ενώ ότου βρούμε κάτι καλύτερο στο μέλλον και θα κρίνουμε καλύτερα τα πράγματα, διότι πάντα βαδικαιωνόμαστε. Κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα τρέχει. Πρώτο θέμα, λοιπόν, είναι ο υπόγειος πλούτος της χώρας, τα ορυχτά, ο χρυσός και το πετρέλαιο, που είναι μεγάλος και σας έχω δείξει και μια φωτογραφία συγκεκριμένη εδώ στο διαδίκτυο στην εκπομπή «Κόσμος» για τον ορυχτό πλούτο της Ελλάδος. Έχω μιλήσει στο παρελθόν για το χρυσό στην Ελλάδα, δεν θα τα ξαναλέμε πάλι τα ίδια, που βρίσκεται, που είναι, τι μπορεί να γίνει, πόσα δισεκατομμύρια αξίζει ευρώ. Και τώρα λέμε για το πετρέλαιο, πόσα είναι 100 δισεκατομμύρια ευρώ, θα μπορεί να πάνε να χρησιμοποιήσουν, αλλά θέλουν να υποθηκεύσουν οι δανειστές μας, η Τρόικα και το Δέλτα Μιντάφ και όλοι οι εξωτερικοί δανειστές, αυτά τα ορυχτά για άλλο ένα καινούριο δάνειο που θέλουν να βάλουν και πιέζοντας βέβαια τον ίδιο τον λαό αυτή τη φορά, κλέβοντας τις αποταμιές τους από τις τράπεζες. Και βέβαια, επειδή μάλλον θα βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, θα έχουμε αλλαγή νομίσματος και μάλλον δραχμή, αλλά ή άλλο ευρώ. Αλλά το ευρώ όμως δεν θα έχει μέσα την Ελλάδα όπως το ξέραμε και θα είναι άχρηστο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Άλλο θέμα είναι, όπως βλέπω στην επικαιρότητα, ότι έχουμε την υπόθεση του Βάτου Πεδίου με την Εφραίμ. Ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος είναι υπέρ του Εφραίμ αυτή τη στιγμή και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως η Ρωσία, η οποία η Ρωσία με τον Εφραίμ αντέδρασε άσχημα και θα μας κόψουν το πετρέλαιο. Και μάλιστα τώρα που θα μπει η Αμερική στο παιχνίδι με το Ιράν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, με την επίθεση του Ιράν, διακινδυνεύει η Ελλάδα να χάσει τα πόδια της κάτω από τη γη, δηλαδή θα μας κόψουν το πετρέλαιο, θα κάνουν εμπάργο με το πετρέλαιο. Ας που θα πάει το πετρέλαιο 300 δολάρια η ουγιά και ο χρυσός στα 2.500 δολάρια η ουγιά, το βαρέλι και 2.500 ευρώ το η ουγιά, δολάρια η ουγιά. Λοιπόν, έχουμε και το άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, με την Νικολούλη που λέει ότι το κανάλι το κρατάει ο Κουρίς να το ανοίξει ανοιχτό το Άλτερ. Πράγματι έτσι είναι πραγματικά. Σε μια εποχή που κλείνουν τα κανάλια και οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα και διακινδυνεύει η δημοκρατία και η δημοσιογραφία όλο ένα και φτωχεύει, έτσι είναι τα πράγματα, πρέπει να κρατιούνται τα κανάλια ανοιχτά. Κυρίες και κύριοι, τώρα που τα χρειαζόμαστε στην κρίση τα κανάλια και την ελεύθερη γνώμη και την άποψη, για να μην χάσει τελικά το μυαλό του ο κόσμος, τη διανόηση ο κόσμος, ο λαός. Έχουμε επίσης την άλλη περίπτωση ότι η Ρωσία κατέβασε, όπως ξέρετε, ναυτιλιακό στόλο, στρατό δηλαδή, ναυτικό, κάτω
στο Καστελόριζο και έτσι η ΑΟΑΖ αναγνωρίζεται ότι είναι ελληνική. Είναι η προσφορά από την άλλη της Ρωσίας να σταυρώσει τις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Η Ρωσία, πάντα το λέω, του Πούτιν είναι πολύ καλή για τα συμφέροντά μας. Είναι αυτή η δύναμη η οποία πραγματικά θα μπορούσε να στηρίξει τη χώρα και να μπορούσε να είχαμε φύγει από τον αδιέξοδο της κρίσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το ξαναλέμε πάλι, θα το ξαναλέμε και πάλι μέχρι να βάλουμε μυαλό αυτή και όχι να είναι με την Αμερική, που συγκεκριμένοι απατεώνες και προδότες έχουν πάρει λεφτά από τις πρεσβείες και τα μυστικά κονδύλια της CIA για να πηγαίνουν με το πρόγραμμα της Αμερικής και με το Ισραήλ, που έχουμε και εμείς και τον Αβραμόπουλο, ο οποίος είναι ο πολιτικός μου πατέρας μεν, αλλά πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα, είναι κόλος και βρακή με το Ισραήλ. Είναι κόλος και βρακή με το Ισραήλ. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έχουμε πολλά άλλα θέματα, κάτι επικαιρότητας θέματα αξίζει χαβαλέ. Το μεταξύ όμως η ανεργία, όπως ξέρετε, τον Οκτώβριο είναι 18%. Ο Μπέζος λέει, δεν νιώθω καθόλου ευλογημένος, λέει, ο Μπέζος. Τέλος πάντων, η Νικολούλη είπαμε αυτό, τι είπαμε, τα λοιπά. Ο Λυκιάς Σκαμποτάς και διευκόλυνση επενδύσεων εισηγήθηκε ο Παπαδήμος. Άννα Δημοτοπούλου, η πατρίδα είναι πάνω από το κόμμα. Βλέπετε τώρα με το κόμμα, ξέρετε τι γίνεται, κύριες και κύριοι. Είμαι βέβαιος ότι ο Παπανδρέου θα παραιτηθεί από πρόεδρος του κόμματος, διότι του έχουν υποσχεθεί μια καλύτερη θέση, μια παγκόσμια θέση. Έτσι κι αλλιώς αυτός θέλει την παγκόσμια κυβέρνηση, είναι παγκοσμιοποιητής ο τύπος και έχει και την παγκόσμιο σοσιαλιστικό κόμμα, τέλος πάντων, που είναι πρόεδρος, το κίνημα τέλος πάντων. Και έχουμε θέμα ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ, έτσι κι αλλιώς είναι στα 15%, 13%, 12%, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι στα 20%. Έχουμε και το θέμα με τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων, που χρωστάνε δισεκατομμύρια, εκατομμύρια στις τράπεζες και ανεβάσανε την επιχορήγηση τώρα προσφάτως επί 9 εκατομμύρια μαζί με τα ιδρύματά τους, αγαπητοί φίλες και φίλοι, εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει. Δεν έχει να φάει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Και επίσης ο Πούτιν, όλοι ρεν, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μέρος του ευρώ, λέει όλοι ρεν, σε συνέντευξή του που έκανε. Και έχουμε επίσης ο Πάγκαλος άκερη η συζήτηση περί αύξησης του χρηματοδότησης των κομμάτων. Μετά έχουμε Χρυσοχοίδης, δεν πρόκειται να φύγω από την κυβέρνηση. Και επίσης έχουμε κάτι ηθοποιούς και τραγουδιστές. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν, κυρίες και κύριοι. Είναι χαμηλού επίπεδου δημοσιεύματα για μένα. Εγώ προσπαθώ να κρατήσω το κύριο μου ως πολιτικός, οικονομικός, πολιτιστικός, κοινωνικός συντάκτης και ανταποκριτής του ΝΥ24, του γερμανικού καναλιού εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, και μελλοντικός ανταποκριτής, εάν το υποθέσουμε, εφόσον έχω κάνει αίτηση στον Αντένα και στο Τηλεάστη και στο Μέγκα και στο Sky του Βερολίνου ανταποκριτής. Αλλά είναι δύσκολες εποχές, εφόσον κλείνουν τα κανάλια, εφόσον μειώνεται η διαφήμιση, εφόσον η διαφήμιση είναι χρηματοδοτούμενη από τα λαμόγια και τους διαπλοκόμενους, καταλαβαίνετε ότι οι δημοσιογράφοι θα είναι απ' έξω και έτσι υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι και αφού υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι, λίγοι θα είναι στα πόστα και ο ένας κυνηγάει τον άλλον και οι μεγάλο δημοσιογράφοι κυνηγάνε τους μικρούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο κλάδος μας δηλαδή έχει διαλυθεί. Δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι, είναι και επίσης και οι φωτορεπόρτερ και οι και αυτοί που κρατάνε την κάμερα, πώς θα λένε, μου διαφέρει τώρα το όνομα, ο όρος, τέλος πάντων. Και αυτοί είναι αυτοί που κρατάνε την είδηση και τη φέρνουν περισσότερο από τους δημοσιογράφους. Εμείς απλώς μιλάμε, έτσι. Εγώ βέβαια το κάνω και το δύο, ο παρατέρ. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση.
Και θέλεις και φίλοι, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Πάλι πολύ άσχημα. Όλη η επικαιρότητα είναι περί των χρημάτων στην Ελλάδα. Όλη η επικαιρότητα είναι το τι γίνεται. Ο Ζακ Σιράκ λέει στη φυλακή είναι. Επίσης, κόντρα Μιχαλολιάκου, αντιπεριφερειακό, μια ιδιώτη σε σκουπίδια. Μπουτάρης Μινή Μανουσαρίδη. Αθηνών φοιτητική αιστεία στο ξενοδοχείο Λαθινιράζου στο ξενοδοχείο, στο κέντρο. Τέλος πάντων, δεν είναι ειδήσεις αυτά, δεν είναι πράγματα αυτά, ας πούμε. Τέλος πάντων. Και προσπαθώ εδώ τώρα να βρω καμία είδηση, αλλά δεν έχει άλλες είδησεις. Εγώ λέω για αρχή, θα κλείσω την εκπομπή εδώ, κυρίες και κύριοι, και στο μέλλον θα βρούμε μια βουλευτήνα, υποψήφια βουλευτήνα, η οποία είναι φίλη τη Βαβάρα Γελαδάκη, με τη Νέα Δημοκρατία, στην Β' Περιφέρεια της Αθήνας, να μας δει, να δούμε τι θα μας πει και τι σκέφτεται για νέο αυτή η νέα κόρη, της πολιτικής, που θέλει να μπει στην πολιτική, που έχει ασχοληθεί κάποτε με το Βελιγράδι και με τις καταστροφές του Βελιγραδίου, με τον πόλεμο, επί του Μιλόσεβιτς, φίλες και φίλοι. Και επίσης έχουμε και έναν παπά που θα μας πει για το 666, για την παγκόσμια κυβέρνηση, για το διάολο και όλα αυτά. Είναι και αυτό ενδιαφέρον. Και θα δούμε κιόλας, αγαπητοί φίλες και φίλοι, και άλλα θέματα από εδώ και στο εξής, το τι μπορώ να σκεφτώ για εσάς. Μόνο μην με πιέζετε, γιατί κι εγώ έχω προβλήματα με τη δουλειά μου, με τη Yellow Journal. Δείτε και τη Yellow Journal. Τη Yellow Journal στο διαδίκτυο είναι www.yellowjournal44.blogspot.com, η αναγνωρισμένη εφημερίδα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και από το Υπουργείο Εξωτερικών, η αναγνωρισμένη εφημερίδα από την κοινότητα του Βερολίνου, που είναι η επίσημη ομογενειακή εφημερίδα του Βερολίνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ήμουν εδώ στην εκπομπή Ο Κόσμος. Και άλλη μια φορά, ο Γιάννης Τσιριγώσης, ο δικός σας ρεπόρτερ, ο δικός σας οικονομολόγος και ο δικός σας δημοσιογράφος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας. We'll be right back.